Λοιπόν, Αμαριλής, καλό μεσημέρι και πάλι. Λοιπόν, Σοφία, καλό μεσημέρι και πάλι. Εδώ είμαστε με ποιον άλλον, με τον διοργανωτή, τον κύριο Θόδωρο Βόκο, project manager των Ποσειδονίων, να μας δώσει λίγο έτσι το κλίμα που επικρατεί πρώτη μέρα της έκθεσης, που η προσέλευση είναι απίστευτη. Κύριε Βόκο. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ που με καλέσατε. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι σήμερα έχουμε τεράστια συρροή κόσμου που ξεπερνάει και τα αναμενόμενα μεγέθη, καθότι είμαστε σε ένα σύγχρονο νέο εκθεσιακό κέντρο, το οποίο όμως ο κόσμος δεν γνώριζε. Αλλά βλέπουμε ότι τα Ποσειδόνια ήταν αρκετό κίνητρο για να κινητοποιηθεί ο κόσμος και να έρθει σήμερα εδώ πέρα. Μάλιστα, έχουμε και το πολύ σημαντικό φόρουμ, το Trade Winds, το Ship Owner Forum, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε και αυτή την ώρα. Περιμένουμε βέβαια όλοι να ακούσουμε τις ομιλίες των γνωστών Ελλήνων εφοπλιστών. Βεβαίως, είναι μια καινούργια συνεργασία που αρχίσαμε, το οποίο είναι αποτέλεσμα των νέων υποδομών που έχουμε. Και σκεφτήκαμε κάθε μέρα να έχουμε κάποιο μεγάλο συνέδριο στα Ποσειδόνια που θα προσελκύσει τον κόσμο εδώ πέρα και θα εξασφαλίσει ότι τα Ποσειδόνια θα είναι ο χώρος όπου θα συζητιώνται όλες οι ναυτιλιακές εξελίξεις για μια εβδομάδα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα από πειρατεία έως χρηματοδότηση, ναυπηγήσεις έως περιβάλλον, το οποίο δεν θα συζητηθεί φέτος στα Ποσειδόνια και δεν θα καλυφθεί και δεν θα γίνει και αφορμή πιθανώς για νέες πολιτικές και αποφάσεις. Σας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν πολύ σημαντικές συνεργασίες. Nice. Πραγματικά η εκδήλωση και η οργάνωσή σας είναι εξαιρετική και να ευχηθούμε καλή επιτυχία όλες τις ημέρες. Και θα σας ξαναδούμε και στη συνέχεια των ημερών και των εκδηλώσεων. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τον κύριο Βόκο και εσένα, Μαριλής, και θα συνδεθούμε και στη συνέχεια.